Είμαστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, σελίδα 897 και εδάφιο και κεφάλαιο ΙΕ 15. Σελίς λοιπόν 897, ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο και δέσαντες στον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Σύ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησεν αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν?» Ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσιν, ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον όντι να εζήτουν, ή το δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνο. Και αναβοήσας ο όχλος άρχισε να ζητάει να κάνει καθώς πάντοτε έκαμνη εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι δι' αυθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωσι να απολύσεις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξε?» Οι δε περισσότερον έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο Πιλάτος λοιπόν θέλω να κάμει στον όχλον το αρεστόν, απέλυσε σε αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσε αυτόν δια να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Και ενδύωση αυτόν προσφύραν, και πλέξατες ακάνθινον στέφανον βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού, και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον, και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω δια να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύωσι την αν Σίμωνα Κυριναίο διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον με θερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρνα, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλονται σκλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μετά αυτού σταυρώνωσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και επληρώθη γραφή λέγουσα και μετά νόμων ελογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν κινούντες τα σκεφαλάς και λέγοντες, «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβαβο του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλους έσωσε, αυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού δια να είδομεν και να πιστεύσομεν». Αλλά και οι σταυρωμένοι μετά αυτόν είδιζαν αυτόν. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώραν την ενάτην, ευόησον Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή, το οποίον με θερμινευόμενον είναι Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έσ των στρατιωτών ακούσαντες έλεγον, «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει, δραμών δε εις και γεμίσα σπόγκων από όξους και περιθέσας αυτό εις κάλαμον επότιζε αυτόν λέγον, αφήσατε ασίδωμεν αν έρχεται
ο Ηλίας να κατεβιβάσει αυτόν. Ο δε Ιησούς εκ βαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού εσχύ στις δύο από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν είπε αληθώς ο άνθρωπος ούτως ήτο Υιός Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε μεταξύ των οποίων ήτο η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν μετ' αυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινεν ήδη εσπέρα, διότι το Παρασκευή του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την Βασιλείαν του Θεού και τολμήσας εισήλθε εις τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν αν ήδη απέθανεν και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον ηρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσα συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετήληξε με την συνδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείο, το οποίον ήτο λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιωσή έβλεπον που ετίθετο. Αμήν. Μέχρι λοιπόν την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ο Θεός παρέδε τον εαυτό του ως αμνός του Θεού που επρόκειτο να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου ακριβώς όπως είχε προστάξει ο Μωυσής να ελέγχεται ο αμνός ο οποίος επρόκειτο να θυσιαστεί το Πάσχα 5 μέρες, 10η, 11η, 12η, 13η και 14η για να βρεθεί άμωμος. Και πράγματι παρόλες τις προσπάθειες των γραμματέων, των φαρισαίων, των σαδουκαίων και όλων των αρχιερέων, των ανθρώπων του Ισραήλ, δεν κατάφεραν να πιάσουν αυτό εις λόγον, ώστε να έχουν να κατηγορήσουν αυτόν. Την Πέμπτη ο Κύριος μας έλαβε μέρος στην τελευταία γι' αυτόν επί της γης διαδικασία λατρεία της εορτής του Πάσχα μαζί με τους μαθητάς του. Με θαυμαστό τρόπο οδήγησε ο Κύριος μας τους μαθητάς στο Ανόη, το οποίο ήταν ειστρωμένο και μέγα δι' αυτόν και δι' αυτούς. Εκεί τους αποκάλυψε την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, για την οποία ο Απόστολος Παύλος πολύ αργότερα λέγει ότι ο Κύριος με δίδαξε ότι όπως την ημέρα καθήν παρεδίδετο έκοψε άρτον και ευλογήσας αυτόν, είπε λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα μου, και στη συνέχεια αφού εδείπνησαν πήρε το ποτήριον με τον ίνο, το ευλόγησε και είπε πίετε εξ αυτού πάντες τούτο είναι το αίμα μου. Όπως λοιπόν ακριβώς έκανε τότε, είπε ο Απόστολος Παύλος όπως είπαμε πολλά χρόνια αργότερα, έτσι με διέταξε, με δίδαξε ο Ιησούς να κάνετε κι εσείς και να κάνει η Εκκλησία του Χριστού. Στη συνέχεια ο Κύριος μας έδωσε ωραία μαθήματα την ημέρα της Πέμπτης στους μαθητάς του, ιδιαιτέρως με το γεγονός ότι έπλυνε τους πόδας όλων, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, για να φανερώσει ότι αν και ήταν Κύριος, έτσι πρέπει να κάνουν, δηλαδή να ταπεινώνονται ο ένας απέναντι του άλλου, ο ένας ενώπιον του άλλου, καθώς ταπεινώθηκε και ο Χριστός ενώπιον όλων και των 12 των μαθητών του, πλένοντας τα πόδια. Ο Πέτρος καταρχάς, πολύ σύντομα λέω, αντεστάθη, όταν όμως ο Κύριος του είπε, λέγοντας ότι εγώ πρέπει να σου πλύνω τα πόδια και όχι εσύ τα δικά μου, και ο Κύριος του είπε ότι αν δεν κάνεις αυτό που εγώ θέλω, δεν είσαι είδαμε μου, και αυτό είναι άλλο μυστικό. Όποιος δεν κάνει ακριβώς αυτό το οποίο λέγει ο Χριστός, εν τέλει δεν θα έχει μερίδα με ταυτού στην αιώνια ζωή.
Και αφού εδείπνησαν και προσευχήθηκε για τους μαθητάς με κυρίαρχο αίτημα στον πατέρα του να τους φυλάξει από τον πονηρό και να τους κάνει ένα, εσηκώθησαν και πήγαν στην Γεστημανή, εκεί στο δάσος της Γεστημανής, στο όρος των Ελαιών, γνωρίζοντας ότι ο Ιούδας, ο οποίος αμέσως έφυγε μετά την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, πήγαινε έχοντας τα 300 αργύρια της πλεονεξίας του στην τσέπη να οδηγήσει αυτούς που τον εδίωκαν, να τους οδηγήσει να τον συλλάβουν για να τον θανατώσουν. Προσευχήθηκε 3 φορές στη Γεστημανή, οι μαθητές όμως δεν άντεξαν στην προσευχή ούτε μια ώρα και γι' αυτό και ο Κύριος μας τους είπε «Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρξ όμως είναι ασθενής». Και η σάρξ είναι ασθενής όταν ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου η ασθενική σάρκα του ανθρώπου, ο ασθενής άνθρωπος λαμβάνει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο έλθει επάνω του. Το βράδυ αργά λοιπόν οδήγησε ο Ιούδας τα στρατεύματα, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους αρχιερείς εκεί στη Γεστημανή όπου συνήθιζε να διανυκτερεύει ο Κύριος και με φίλημα παρέδωκε, οδήγησε, αποκάλυψε ότι αυτόν τον οποίον ο Κύριος, ο Πέτρος αντεστάθη, έκοψε το αυτί ενός δούλου, όμως ο Κύριος το κόλλησε και ίσως είναι το τελευταίο θαύμα που έκανε ο Χριστός ευεργετώντας τους ανθρώπους, λέγοντας ότι μάχαιρα έλαβες, έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις, δεικνύοντας δηλαδή ότι το έργο του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι επανάστασης με όπλα σαρκικά, αλλά είναι επανάστασης με όπλα δυνατά συν Θεό πνευματικά. Τον πήγαν στο σπίτι του Καϊάφα, του αρχιερέως, και εκεί χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες προσπαθούσαν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση για να τον κατηγορήσουν και να τον παραδώσουν την άλλη μέρα στον Πιλάτο. Όμως οι ψευδομάρτυρες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους και δεν έβρισκαν αιτία για να τον κατηγορήσουν. Και εν τέλει βρέθηκε κάποιος που είπε «Εγώ τον άκουσα να λέει ότι το ναό του Θεού μπορώ να τον γκρεμίσω και σε 3 μέρες να τον οικοδομήσω», προφανώς εννοώντας για το σώμα του που ήταν ναός του Θεού, γιατί το πλήρωμα της θεότητος κατοικούσε σε αυτόν. Όταν τα άκουσαν αυτό, οι κρίνοντες αυτόν διέσχισαν τα ημάτια τους και όταν το ρώτησαν «Τελικά είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας ο ερχόμενος», τότε ο Κύριος μας απάντησε «Ναι», τον συνέλαβαν, τον μαστίγωσαν, τον ταπείνωσαν, τον ονείδησαν όλη αυτή τη νύχτα, παρουσία μάλιστα του Ιωάννου και του Πέτρου, και ο Πέτρος σύμφωνα με αυτό που είχε πει ο Κύριος τον αρνήθηκε εκείνη τη νύχτα πριν λαλήσει ο Αλέκτορ 3 φορές σε δούλους και σε δούλες, ορκιζόμενος και αναθεματίζον τον εαυτό του, ομολογώντας ότι ποτέ δεν γνώριζα αυτόν όταν του έλεγαν ότι εσύ είσαι Γαλιλαίος και σε θυμόμαστε ότι είσαι εξ αυτού. Και έτσι το πρωί κατά τις 6 ώρα, ευθύς το πρωί λέει η Γραφή, οι αρχιερείς όλοι μαζί, οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς, το συνέδριο έδεσαν τον Ιησούν και έφεραν και παρέδωκαν αυτόν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος άρχισε την ανάκριση. Όμως όσο και να τον ανέκρινε δεν έβρισκε κάτι εναντίον του. Άλλωστε και εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήταν και παρέμεινε αναμάρτητος, άμνος του Θεού. Μάλιστα ειδοποιηθείς και από τη γυναίκα του ότι όλη τη νύχτα ταλαιπωριόμουν για την καταδίκη αυτού του αθώου. Προσπάθησε ο Πιλάτος να τον αθωώσει, να τον ελευθερώσει, εις μάτιν όμως, γιατί όλοι αυτοί που τον κατηγορούσαν ήσαν σκληρημένοι και αποφασισμένοι να τον θανατώσουν. Και έτσι τελευταία ευκαιρία
Συνηθιζόταν ο Πιλάτος να συγχωρεί και να ελευθερώνει κάποιον καταδικασμένο σε θάνατο εκείνη την ημέρα τη γιορτή του Πάσχα των Ισραηλιτών και υπήρχε ο Βαραβάς, ο οποίος ήταν μαζί με αυτούς που είχαν επαναστατήσει και είχαν κάνει φόνο, καταδικασμένο σε θάνατο, και όταν τους ρώτησε ποιο να ελευθερώσω, να ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων, αυτοί όλοι μαζί φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Πλέον φοβούμενος μη τον κατηγορήσουν και στον Κέσαρα τον Πιλάτο και θέλοντας να κάνει το αρεστό στους άρχοντες του Ισραήλ, τον κατεδίκασε σε θάνατο. Τον παρέδωσε στους στρατιώτες. Οι στρατιώτες τον έφεραν στα ένδο της αυλής, στο πρετόριο του παλατιού του Πιλάτου, και εκεί άρχισαν τα επώδυνα βασανιστήρια. Έπλεξαν στέφανο εξανκαθών, του το φόρεσαν, του έβαλαν πορφύρα βασιλική, άρχισαν να τον ονειδίζουν, να τον χαιρετούν και να προσκυνούν λέγοντες «Χαίρε βασιλεύς των Ιουδαίων», εκτύπαγαν το κεφάλι του με καλάμια, έφτυναν απάνω του, γονάτιζαν μπροστά του και προσκυνούσαν, τον τριχωμάδισαν, τον χαστούκισαν. Και αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι αυτός ήταν και είναι ο Θεός. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, που ενσαρκώθηκε. Ήξερε ευθύς εξ αρχής τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά η απόφασή του ήταν ότι αυτό είναι το θέλημα του Πατρός μου, γι' αυτό ο Πατέρας μου με απέστειλε, για τη σωτηρία των ανθρώπων μέσα από την επικείμενη σταύρωση και θανάτωσή του. Όταν πια έφτασε 9 η ώρα το πρωί, 3 ώρες τον βασάνιζαν στο πρετόριον, 9 η ώρα το πρωί τον οδήγησαν στο Γολγοθά, ένα λόφο που το όνομά του ήταν Κρανίου Τόπος, για να τον παραδώσουν και να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τον εσταύρωσαν. Κατά τη σταύρωσή του θυμήθηκε και κοίταξε γύρω αυτούς που τον σταύρωναν μακρόθυμος, εμφανίζοντας το νέο πνεύμα της Καινής Διαθήκης, όπως το παλαιό πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, που προσεύχονταν οι δούλοι του Θεού και έριγνε κεραυνό ο Θεός για να τους ελευθερώσει. Αυτός ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν προσεύχεται για την καταδίκη των ανθρώπων, αλλά προσεύχεται για τη σωτηρία, λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, δεν ξέρουν τι κάνουν». Βλέποντας δε επίσης την μητέρα του, τη Μαρία, και δίπλα τον Ιωάννη, που ήταν ο μόνος που είχε σταθεί δίπλα του από τους μαθητάς, όλοι οι άλλοι είχαν διασκορπιστεί, καθώς είπε ο Κύριος «Επατάχθη ο ποιμένας και διασκορπίστηκαν τα πρόβατα», τότε είπε στη μητέρα του «Μητέρα, αυτός είναι γίνε, αυτός είναι ο γιος σου», και στον Ιωάννη είπε «Αυτή είναι η μητέρα σου». Θέλοντας να βάλει τάξη, σαν Θεός τάξεως που είναι, σε όλα τα πράγματα να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. 3 ώρες, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, ονειδιζότανε. Ήταν οι τελευταίοι πειρασμοί. Όπως στην αρχή της διακονίας του, ο διάβολος τον επείραξε λέγοντας «Αν είσαι Υιός του Θεού, δώσε εντολή οι πέτρες αυτές να γίνουν άρτο ή πέσε από την κορυφή του ναού, του ιερού, και θα σε σηκώσουν οι άγγελοι στα χέρια σου», ή τον πήγε και του έδειξε όλα τα βασίλεια και του είπε «Αν με προσκυνήσεις», του είπε «Αν με προσκυνήσεις, επειδή είναι παραδεδομένα σε μένα λόγω της αμαρτίας των ανθρώπων, θα τα χαρίσω σε σένα». Και ο Κύριος ήταν η πρώτη φορά που ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς κατετρόπωσε, νίκησε, αντεστάθη στις προτάσεις του διαβόλου. 3,5 χρόνια τον πείραζε ο διάβολος με διάφορες μορφές. Τώρα ήρθε η ώρα
των τελευταίων πειρασμών. Οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν Αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς Αυτόν και λέγοντες «Αυτός είναι ο Υιός του Θεού που είπε θα χαλάσει το ναό και δια τριών ημερών θα τον ξαναοικοδομήσει, σώσον σε Αυτόν και κατέβα από το Σταυρό». Τραγικές στιγμές για τον άνθρωπο, μεγαλειώδεις στιγμές για τον ουρανό. Αλλά και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς έλεγε «Αν είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ας κατέβει από το Σταυρό για να πιστέψουμε». Αλλά η αποστολή του Κυρίου δεν είναι να κατέβει από το Σταυρό. Η αποστολή είναι να πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Πόσο εύκολο είναι να πλανηθούμε από την καρδιά μας και να κάνουμε αυτά που μας λέει ο διάβολος, η λογική του διαβόλου, η λογική μας και όχι το θέλημα του Θεού, πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, είναι να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Λέει η Γραφή, μη συμμορφώνεστε με τον κόσμο, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, αλλά μεταμορφώνεστε δια του Πνεύματος του Αγίου στο νου σας, στη σκέψη σας, στη λογική σας και τότε θα γνωρίζετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και αν το γνωρίζετε, ο μόνος τρόπος για να το εκτελείτε είναι να ζητήσετε βοήθεια από το Θεό για να περπατάτε σε αυτό. Θυμηθείτε ότι εκεί στη Γεθσεμανή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε προσευχηθεί γνωρίζοντας τι έμελε να συμβεί. Και αυτό που έμελε να συμβεί δεν ήταν μόνο η σταύρωσή του, το βασανιστήριο και ο θάνατός του, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι ο πατέρας του, καθώς πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο αναμάρτητος θα συγκέντρωνε επικατάρατο σών τις αμαρτίες όλου του κόσμου, θα απέστρεφε το βλέμμα του από αυτόν, θα τον εγκατέλειπε. Θα τον εγκατέλειπε μόνο του να νικήσει πειραζόμενος επί του διαβόλου και είναι ο μόνος τον οποίον ο Θεός εγκατέλειψε. Αντιθέτως ο Κύριος μας πριν φύγει είπε «Πάντοτε θα είμαι μαζί σας, δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω έως την τελείας του αιώνος». Είναι φοβερό να εγκαταλείψει ο Θεός τον άνθρωπο, να μείνει ο άνθρωπος χωρίς την πατρική φροντίδα, να μείνει ο άνθρωπος χωρίς τη σωτηρία και τη φιλία και την χάρη του Ιησού Χριστού στη ζωή του, να μείνει ο άνθρωπος χωρίς τη δύναμη και τις επεμβάσεις και τις οδηγίες του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος έμεινε μόνος του. Γι' αυτό προσευχήθηκε, είπε «Αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από εμού το ποτήριον τούτο», αλλά ολοκληρώνοντας και διδάσκοντας την τέλεια προσευχή που θέλει ο Θεός, συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε πλην «Όχι όπως εγώ θέλω». Δηλαδή καταδικάζει, καταδίκωσε το θέλημά του. Πραγματικά όντας ο μόνος διδάσκαλος και καθηγητής. «Όχι όπως εγώ θέλω, ούτε στα αιτήματά μου, ούτε στη ζωή μου, ούτε στο παρόν, αλλά ούτε και στο μέλλον μου, αλλά όπως θέλεις εσύ Πατέρα». Και ο Κύριος έστειλε αγγέλους να τον παρηγορήσουν και να τον ενισχύσουν, όχι να τον βοηθήσουν να ξεφύγει, αλλά αντιθέτως να τον ενισχύσουν να μείνει στο θέλημα του Θεού. Γιατί μόνο έτσι, μένοντας στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ο άνθρωπος εκπληρώνει την αποστολή του στη γη και εισέρχεται μάλιστα πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι και το ζητούμενο καθενός χριστιανού.
στις 12 η ώρα πια, αφού και ο εκ αριστερών και ο εκ δεξιών ληστής για 3 ώρες τον ονείδιζαν. Στη 12 η ώρα άλλαξε η καρδιά του εκ δεξιών ληστού. Είδε τον αγιασμό του, είδε την καθαρότητά του, επενέβη ο Θεός στην καρδιά του. Και ενώ συνέχιζε ο εξ αριστερών να τον ονειδίζει, τότε επενέβη και του λέει, πώς το κάνεις αυτό, εμείς αξίως πάσχουμε. Αυτός όμως αδίκως. Και στρέφεται προς τον Κύριο που ήταν και η πιο ωραία απόφαση της ζωής του. Μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Πού τα ήξερε αυτά. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός, ο λόγος του, το θέλημά του δεν σπουδάζεται, δεν ανακαλύπτεται. Ο Θεός μόνο ξέρει και αποκαλύπτει. Μόνο αποκαλύπτεται. Μνήστητή μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια φανερώνεται η πλήρης και τέλεια γνώση που είχε αυτός ο εκ δεξιών ληστής. Κύριος, το υπερπάνω όνομα που δόθηκε στον Ιησού τον Αζωραίο. Βασιλιάς, βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος Κυρίων. Συγχωρητικός και μακρόθυμος. Θυμήσουμε όταν θα έρθει στη βασιλεία σου. Και σωτήρας, πλήρης κατανόησης του προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού, πλήρης και ολοκληρωμένη κατανόησης, ώστε ο Κύριος απάντησε σε Αυτόν, σήμερον θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και αυτό το σήμερον είναι στον ουρανό που ποτέ δεν έπαψε, γιατί απάντησε σαν Υιός Θεού και όχι σαν Υιός ανθρώπου. Σαν Υιός ανθρώπου θα πήγαινε πεθαμένος, γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο Υιός του ανθρώπου πέθανε. Θα πήγαινε πεθαμένος να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και στον Άδη, στους νεκρούς. Αλλά σαν Υιός Θεού δεν έπαψε ποτέ να είναι μαζί με τον Πατέρα. Σαν Υιός Θεού λοιπόν σωτήρας, του λέει σήμερον θα είσαι μετέ μου στον Παράδεισο που είμαι κι εγώ. 3 ώρες. Έδινε τη μάχη τη σκληρή με το διάβολο, ο οποίος εναγωνίως περίμενε να τον κάμει να αμαρτήσει από τον πόνο και από το θάνατο πλησίαζε, ο έχων το κράτος του θανάτου ο διάβολος, καθώς με το κράτος αυτό του θανάτου, με την εξουσία του θανάτου, καθώς είναι ανθρωποκτόνος απαρχής και δελεάζει και τρομοκρατεί τον άνθρωπο ώστε να μην τον αφήσει να στρέψει το βλέμμα του στον Κύριο. 3 ολόκληρες ώρες όπου εδοκιμάζεται ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά ταυτόχρονα και έτρεχε το αίμα του, το αναμάρτητο, το οποίο θα αποτελούσε το αίμα του αρνίου του εσφαγμένου, θα αποτελούσε και το στοιχείο αυτό της άφεσης των αμαρτημάτων όλων των ανθρώπων που θα πίστευαν ότι αυτός είναι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να υπάρξει άφεσης όλων των αμαρτιών. Και των παρελθόντων και των παρόντων και των μελλόντων. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία. Γιατί για την αμαρτία πλήρωσε ο Χριστός. Ο χριστιανός φοβάται την καρδιά του να μην πλανηθεί από αυτόν που πλανάει την οικουμένη όλη. Φοβάται τα λάθη, την πορεία, το δρόμο του, τον αγώνα του να τον συνεχίσει μέχρι το τέλος, το δρόμο του να τον τελειώσει και ιδιαιτέρως την πίστη του να τη διατηρήσει. Δεν σημαίνει βέβαια
ότι επειδή δεν φοβόμαστε τις αμαρτίες, ελεύθερα αμαρτάνουμε, μη γέννητο. Η αμαρτία πονάει τον χριστιανό που έχει αγιαστεί με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Ταλαιπωρεί, αλλά δεν απογοητεύει τον άνθρωπο. Γιατί ξέρει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βεβαίως, όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί στον Κύριό του, μετανοήσει, όχι μεταμεληθεί, μετανοήσει. Και η διαφορά της μεταμέλειας από τη μετάνοια είναι ότι αυτός που μεταμελείται λέει «έκανα λάθος, δεν θα το ξανακάνω». Αυτός που μετανοεί λέει «σε σένα ήμαρτον, ενώπιόν σου αμάρτησα, εσένα πλήγωσα, εσένα λύπησα, το Πνεύμα σου το Άγιο λύπησα». Γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι Άγιος και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο χώρισμα στην ένωση που ο Θεός θέλει με όλους τους ανθρώπους διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι να φτάσει το τέλος. Όταν πλησίαζε το τέλος του έδωσαν ξύδι με χολή. Και όταν κατάλαβε ότι φεύγει, χωρίς τ' άλλα αίμα μέσα του, ανέκραξε «Πάτερ μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Το έργο το ετελείωσα. Αδερφοί αγαπητοί, μην ξεχνάμε ότι κάθε ένας από μας έχει το δικό του έργο. Όχι το έργο που εμείς υπολογίζουμε. Δεν δημιουργούμε εμείς το έργο του Θεού στη ζωή μας γιατί θα αποτύχουμε. Αλλά εμπιστευόμαστε το Χριστό να εργαστεί Αυτός το έργο Του στη ζωή μας. Ο χριστιανός δεν ζει κατά το Πνεύμα, περπατάει και κατά το Πνεύμα. Δεν αποφασίζει σύμφωνα με αυτά που του αρέσουν, τον ευχαριστούν και τον κάνουν ευτυχισμένο ή ικανοποιημένο. Αλλά αποφασίζει με αυτά που αρέσουν στον Χριστό και μπορεί να τον κάνουν και δυστυχισμένο. Αποφασίζει όχι με αυτό που θέλει εις απόλαυση στη ζωή του, αλλά αποφασίζει σύμφωνα με αυτό που ο Θεός θέλει, πολλές φορές εις βάρος της απόλαυσης της ζωής του. Και τελικά δεν αποφασίζει με βάση τη λογική του και τη σκέψη του, αλλά αποφασίζει με βάση τη λογική και τη σκέψη του Χριστού, καθώς μας έδωσε να έχουμε νουν Χριστού. Δεν είστε εκ του κόσμου τούτου. Το πολίτευμά μας είπε ο Χριστός. Και μη φοβήστε, γιατί μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά μη φοβήστε, γιατί η ζωή του χριστιανού μέσα στον κόσμο θα έχει φόβους ανθρώπινους, πειρασμούς ανθρώπινους, δοκιμασίες θεϊκές. Μη φοβήστε όμως, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Η εμπιστοσύνη μας στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Η εμπιστοσύνη μας ότι ο Πατέρας με την αιώνια, ουράνια, απέραντη πατρική του αγάπη φροντίζει, προστατεύει, καλύπτει, διορθώνει, δημιουργεί, γιατί είναι ο δημιουργός, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Όταν όλα είναι κλειστά και δεν υπάρχει πόρτα, δημιουργεί πόρτα, θύρα ανεωγμένη. Μη φοβήστε στις απειλές, στα αδιέξοδα, στις δυσκολίες.
Μη φοβήστε. Και η νίκη είναι η πίστη σας στη φροντίδα του Πατέρα Θεού, αλλά και στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Εμπιστοσύνη. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Δεν είναι ένας Χριστούλης. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Μπροστά σε αυτόν κλείνουν και θα κλείνουν γόνοι όλες οι δυνάμεις επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Δεν είναι ένας ανθρωπάκος που γεννήθηκε μωράκι και σταυρώθηκε αδύναμος και πέθανε και θα τον αναστήσουμε τόσα την Κυριακή. Είναι ο ανεστημένος, ο παντοδύναμος Θεός που είναι εδώ ανάμεσά μας. Δεν θα αναστηθεί την Κυριακή. Είναι ανεστημένος. Είναι κυρίαρχος. Θεός ισχυρός. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Σύμβουλος. Είναι αυτός που θα σε συνετίζει σαν διδάσκαλος. Σαν Κύριος. Θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβουλεύει όταν χρειάζεσαι και η οφθαλμή του θα είναι πάντοτε επάνω σου. Και όλα αυτά τα απολαμβάνεις όταν τον εμπιστεύεσαι. Εάν δεν τον εμπιστευτείς, θα τα ακούς, θα τα πιστεύεις, αλλά δεν θα τα απολαμβάνεις. Θα δεις, είπε κάποτε ο Ελισέ σε έναν αξιωματικό που δεν πίστεψε στις επαγγελίες του Πνεύματος του Αγίου, θα δεις αλλά δεν θα γευτείς. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να μας λέει ο Θεός ότι αν εμπιστευθείς το Χριστό και θα βλέπεις και θα απολαμβάνεις. Αν εμπιστευτείς το Λόγο του Θεού και θα βλέπεις και θα απολαμβάνεις. Αν όμως δεν τον εμπιστεύεσαι, θα βλέπεις αλλά δεν θα γεύεσαι. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την πίστη που είναι απαραίτητη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε να απολαμβάνουμε με υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς τον αγώνα μας και στο τέλος τις επαγγελίες του Θεού. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω, έλεγαν πάντοτε όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Εμείς όμως αλλάζουμε πολλές φορές τους ρόλους και διδάσκουμε το Χριστό να μας περπατήσει στην οδόν την οποία εμείς διαλέγουμε. Και μπορούμε να φτάσουμε με αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας στο να περιφρονήσουμε ακόμη και τα πρωτοτόκια. Να περιφρονήσουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου με τη λογική ότι εγώ ξέρω. Ή με τη λογική ο Θεός μου αποκάλυψε, αλλά είναι η καρδιά του. Ή οι άνθρωποι με σκανδάλισαν. Ή βελεάστηκα, φοβήθηκα, απέκαμα, αγανάκτησα. Θα δεις αλλά δεν θα γευτείς. Ξέρετε, αδελφοί, κάτι που θα δούμε σίγουρα εμείς είναι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει να τη γευτούμε. Γιατί 10 παρθένες είδαν τον Ιμφίο να έρχεται. Άκουσαν το κέλευσμα. Άκουσαν τη φωνή του Αρχαγγέλου. Αλλά όταν προσπάθησαν να μπουν, η πόρτα ήταν κλειστή. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην είναι μάταιος ο κόπος μας.
μην είναι ματαία η πίστη μας. Να μην είναι ματαία η χάρις του Θεού που έκανε στη ζωή μας. Με πίστη, με αγάπη, εις πάντα στους Αγίους και με ελπίδα θα εξητούμε τον Κύριο γνωρίζοντες ότι όποιος προσέρχεται στον Θεό πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται πισταποδότης, όχι σε αυτούς που κηρύττουν, όχι σε αυτούς που έχουν δίκιο, όχι σε αυτούς που αγωνίζονται, αλλά σε αυτούς που εξητούν το Θεό. Στους εξητούντας. Και η εξήτηση δεν γίνεται με πολλούς τρόπους. Η εξήτηση γίνεται με τη διδαχή των Αποστόλων προσκαρτερούντες, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ενέμενον προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Η εξήτηση γίνεται με το να λαμβάνουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στην κλάση του άρτου. Η εξήτηση γίνεται με τις προσευχές. Είτε τις προσωπικές στο ταμείο, είτε τις οικογενειακές, είτε τις εκκλησιαστικές. Και τέλος η εξήτηση γίνεται με την κοινωνία μεταλλήλων, όταν ερχόμαστε για να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον. Με αγιασμό, με καθαρότητα, με πραότητα, με ταπείνωση. Να φροντίσουμε ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξητήσουμε το Θεό. Μόνο με τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Εκεί αν μένουμε προσκαρτερούντες τον Χριστό, τότε εξητούμε τον Κύριο και ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Όπου είμαι εγώ, λέει ο Απόστολος, ο Ιησούς Χριστός, εκεί είναι ο υπηρέτης ο εμός. Και όποιος εμένα ακολουθεί, εμένα υπηρετεί, και όποιος εμένα υπηρετεί αυτόν, μόνο αυτόν, θα τιμήσει ο Πατέρας. Εάν δεν υπηρετείς τον Θεό, αν δεν υπηρετείς την Εκκλησία, τα αδέλφια σου, δεν θα σε τιμήσει ο Πατέρας. Ας μην πλανόμεθα, ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν δεν μάθουμε να υπηρετούμε με αγάπη ο ένας τον άλλον, δεν πρόκειται να μας τιμήσει ο Θεός. Και τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα μπορούμε να μετανοήσουμε, τώρα μπορούμε να αλλάξουμε δρόμο, νοοτροπία. Γιατί όταν τελειώσει η ζωή, τέλειωσαν τα πράγματα. Τέλειωσε η ζωή του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά λέγοντας «Τετέλεστε». Από εκεί και πέρα πια ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τώρα άπαξ είναι δεδομένο στους ανθρώπους να πεθάνουν μετά από αυτό κρίσης. Οι άνθρωποι λοιπόν τον είδαν πέθανε. Ο Ιωσήφ, ο Απορυμαθέας άρχοντας, κρυφός μαθητής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, πήγε στον Πιλάτο να ζητήσει το σώμα, το νεκρό σώμα. Πιλάτος παραξενεύτηκε, έστειλε να δουν αυτός ο οποίος πήγε να διαπιστώσει αν πράγματι είχε πεθάνει, τρύπησε την πλευρά του και είδε να τρέχει αίμα και νερό που είναι το χαρακτηριστικό του πεθαμένου ανθρώπου, άρτη πρόσφατα. Και έτσι παρέδωσε το σώμα στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τον έβαλε σε μία λευκή σεντόνα και επειδή ήταν πλούσιος, άρχοντας, τον πήγε σε ένα τάφο πλουσίων για να γίνει και το γεγραμμένο με τα πλουσίων θα είναι ο θάνατός του. Τον έθαψε, αφού έπλυναν το σώμα του με μοίρα, τον του φόρεσαν τα σάβανα και έκλεισαν το άνοιγμα
του τάφου με μια πολύ μεγάλη πέτρα. Μαζί του έμειναν λίγες γυναίκες, η μητέρα του, η Μαρία, η Μαγδαληνή, αυτές που πραγματικά τον αγαπούσαν. Και προσέξτε αδερφοί, τον αγαπούσαν με άγνοια. Δεν είχαν καταλάβει ότι επρόκειτο να αναστηθεί. Τον έκλεγαν σαν πεθαμένο. Τον αγαπούσαν χωρίς να έχουν καταλάβει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι είναι ο Θεός ο οποίος θα αναστηθεί μέσα στο σώμα του ανθρώπινου για να γίνει ο πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και έμειναν μέχρι το τέλος κοντά του. Και αυτό που τους κράτησε μέχρι το τέλος κοντά του ήταν η αγάπη. Και είναι αυτές οι ίδιες που έμειναν μέχρι το τέλος κοντά του, μέχρι να δουν που ετάφει. Αυτές οι ίδιες θα πάνε και την Κυριακή πρωί-πρωί ξημερώματα στις 3 η ώρα στο βαθύ τον όρθρο για να περιποιηθούν το νεκρό σώμα και εκεί θα διαπιστώσουν πρώτες ότι ο Χριστός ανέστη. Αλληλούια. Μία γυναίκα, η Μαρία η Μαγδαληνή, με 7 δαιμόνια, σφόδρα μαρτωλή, υπήρξε αυτή η γυναίκα που λάτρεψε και η οποία βρήκε χάρη πρώτη από όλους να συναντήσει τον Ιησούν Χριστόν ανεστημένο. Δεν είχε αποστολή μεγάλη σαν τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη. Είχε αγάπη μεγάλη. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, η γνώση είναι επικίνδυνη γιατί κάνει τον άνθρωπο να υπερηφανεύεται. Η αγάπη όμως, έστω και με άγνοια, είναι αυτή που οικοδομεί και κερδίζει τα μεγαλύτερα θαύματα από το Θεό, που κερδίζει τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις και απολαμβάνει τη μεγαλύτερη χάρη από το Θεό. Μία γυναίκα, η Μαρία Μαγδαληνή, που τόσο πολλά έχουν γραφτεί για αυτόν, για αυτήν, τόσο την έχουν κατηγορήσει, αλλά αγαπούσε πραγματικά γνωρίζοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αγαπούσε με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Και πιστεύω ότι εκεί στον ουρανό η δόξα της θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους. Καθώς είναι γραμμένο αστήρα που αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Αν μη τι άλλο, γιατί δεν τολμάμε να ζητήσουμε μεγάλα πράγματα, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε μεγάλη αγάπη για τον Χριστό. Και ας είναι το μήνυμα το σημερινό αδελφοί αυτό. Κύριε, δώσε μας αυτή την αγάπη που είχε στην καρδιά της η Μαγδαληνή, έστω και αν δεν τα ξέρε καλά τα πράγματα για τον Ιησού Χριστόν και για τον αληθινό Θεό. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Μη θεωρήσουμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, σοφοί και ότι ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε, λέει η Γραφή, είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Αλλά μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι σήμερα. Κύριε, μη μας δίνεις μεγάλα πράγματα ή κάνε το θέλημά σου, αλλά δώσε μας μεγάλη αγάπη. Γιατί με την αγάπη θα τα κερδίσουμε όλα. Μεγάλη αγάπη για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Πνεύμα το Άγιο. Μεγάλη αγάπη για τα αδέλφια μας. Μεγάλη αγάπη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.